θεατρική παράσταση «Μνήμες και νόστος». Πρώτη σκηνή. Άφηξη πτήσης αριθμός 821, Νέα Υόρκη, Αθήνα. Ανάμεσα στις διαλεκτές μορφές που στολίζουν το 21, ξεχωρίζει εκείνη του σουλιώτη αγωνιστή Μάρκου Μπότσαρη. Γόνος γνωστής οικογενείας αγωνιστών, γιος του Κίτσου Μπότσαρη και μαθητής του εθνομάρτυρα Σαμουήλ, ο Μάρκος μεγαλούργησε στα δοξασμένα υπηρώτικα βουνά. Η φήμη του είχε φτάσει μέχρι την υψηλή πύλη του Σουλτάνου και κανείς πασάς δεν ήθελε να έχει απέναντί του το παλικάρι από το Σούλι. Το ξεκίνημα της Επανάστασης τον βρήκε στα 30 του χρόνια και όλα τα έδωσε για την πατρίδα. Τίποτα δεν κράτησε, βιός, νιάτα, οικογένεια. Μόνος του στην Ήπειρο το 1813 ξεκίνησε αγώνα έναντι στο σκληρό Αλή Πασά. Μάχες νικηφόρες τον έκαναν αρχιστράτηγο της δυτικής στερεάς Ελλάδας και φόβητρο του εχθρού. Μα ο θάνατος που τον παραμόνευε τον βρήκε στο Κεφαλόβρισο τον Αύγουστο του 1823. Όμως με την ήττα του αγωνιστή δεν χάθηκε και ο αγώνας, όπως δεν χάνεται και η Ελλάδα. Συνεχίζει στους αιώνες, πληγωμένη, πονεμένη, προδομένη, αλλά πάντα με το κεφάλι ψηλά. Ούτε εκείνη η γενιά χάθηκε. Οι ήρωες έχουν απογόνους που συχνά αναζητούν να ψηλαφίσουν το ένδοξο οικογενειακό παρελθόν. Έτσι κάπως ξεκινά και η ιστορία μας. Ένας νεαρός Ελληνοαμερικάνος από τη Νέα Υόρκη αποβιβάζεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ο Μάρκος Μποτσάρης, μακρινός απόγονος του αγωνιστή, που ποτέ δεν ξέχασε το δέος που ένιωσε παιδί όταν οι γονείς του τον έφεραν στο Μεσολόγγι να δει τον τάφο του πάπου του. Και τώρα να, ο νεαρός Μάρκος έρχεται ξανά, με δική του απόφαση. Θέλει να δει τους συγγενείς του, να επισκεφθεί την πατρίδα, να αγγίξει τα ιερά χώματα του Μεσολογγίου. Μόνο που αυτή τη φορά θα βρει την Ελλάδα σε μια δύσκολη ιστορική καμπή. Την ώρα της μεγάλης κρίσης. Η άφηξη της πτήσης αριθμός 821 από Νέα Υόρκη αναγγέλλεται από τα μεγάφωνα. Ας δούμε τώρα όμως τι διαδραματίζεται στο αεροδρόμιο πριν την άφηξη του Μάρκου. Τι κάνεις, όλα καλά. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα. Πολύ δουλειά σήμερα. Τι να μας περιμένει άραγε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε αστυνομική. Καλημέρα, σου. Τα καφεδάκια σας. Να, ορίστε. Να, ας εμάς τους μεγάλους δεν νοιαζόμαστε για την κρίση. Όλοι πια ξέρουν τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα μας. Μα τι περιμένεις εδώ, φίλε. Είναι 4 ευρώ, κύριε Στρατιώτη. Τα καφεδάκια σας. Μισό λεπτό να ψάξω το πρωτοκόλλο. Ορίστε. Ευχαριστώ.
ορίστε. Ευχαριστώ. Πάρε την, ορίστε. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Επιτέλους την πατρίδα μου. Θεέ μου, πόσο παράξενο είναι αυτό. Πόσο διαφορετικά. Θα με θυμηθούν άραγε. Πόσο τους φανώ. Για περάστε από εδώ, κύριε. Υπογράψτε εδώ πέρα το διαμαντήριό σας. Υπάρχει Ποτσάρης. Ώστε Ποτσάρης, ε. Α, Ποτσάρης. Λέτε να υπάρχουν ακόμη απόγονοι του Μάρκου Ποτσάρη. Και πού? Στη μακρινή Αμερική. Μα ναι, κύριε. Εγώ. Ένας υποχτούς είμαι. Αλήθεια, σοβαρά το λέω. Κάνα τώρα, Ποτσάρης. Για πέρα στο μοντό. Θα προσκευές το άλλο.
Hey, Marcos! Welcome home! Oh, Σπύρος! Κατερίνα, καλημέρα. Πώς σας βρήκα. Oh, Κατερίνα, πόσο πολύ μεγάλωσες. Ψήλωσες. Την τελευταία φορά, τι είμαστε όλοι μικρά παιδιά. Θυμάσαι. Τι κάνει την Μαρία, ο δύος Κώστας. Σε περιμένει σπίτι, Μάρκο. Oh, no, no, no. Εγώ έχω καθίσει ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο. Μα τι λες τώρα, Μάρκο. Εδώ είναι Ελλάδα. Φιλοξενία είναι παράδοσή μας. Θα μείνεις μαζί μας. Δεν ακούω τίποτα. Η θεία σου έχει κάνει όλες τις ετοιμασίες. Μα δεν θέλω να σας αναστατώσω. Anyway, έχω να πάω στο μεσολόγιο. Μεσολόγιο. Θα πάμε εκεί, Μάρκο. Όλα μαζί θα τα κάνουμε. Είμαστε οικογένεια. Μάρκο, γιατί θες να πας στο μεσολόγιο. Λέγαμε να σε πάμε Σαντορίνη ή στο πάρκο που έχει πολύ διασκέδαση. Όχι, όχι. Εγώ θα πάω στο μεσολόγιο. Όπως σας είπα. Θα σας εξηγήσω. Με τον κύριο, θα καταλάβω. Έλα, Μάρκο, πες μας γιατί. Τόσο πολύ θες να πας στο μεσολόγιο. Έλα, Κατερίνα, και εσύ τώρα. Σε έφαγε η περίεργειά σου. Αυτό σου λέει άνθρωπος. Θα μας εξηγήσει. Έλα, εσύ, Σπύρο, όλα τα ξέρεις κι εσύ. Καλά, πάμε γιατί μαμά και ο μπας ανησυχούν. Μάρκο, πού να προσκεφέσου. Να δω. Πάντως, μπράβο Μάρκο που κατάφερες και ήρθες παραμονές και στις πέντες μαθή. Ξέρεις εδώ αυτή η ορτή και γιορτάζουμε πολύ πανηγυρικά ακόμα. Παρελάσεις, σημαίες, τυμπανοκρουσίες, τοξολογίες. Δεν είσαι έτσι κύριος. Γι' αυτό έκανα. Για να νιώσω το πνεύμα της απελευθέρωσης. Στο New York. Δηλαδή να πως κάνουμε celebrate. Με την παρκό. Με την νοσταλγία. Από μικρό παιδί που οδούσα. Κάποτε. Αυτή τη μέρα να τη γιορτάσω και στην Ελλάδα. And here I am, now. Μα, γιατί σε συγκινεί τόσο πολύ αυτή η γιορτή, Μάρκο. Κατερίνα, είπαμε. Ας τον άνθρωπο να εκφραστεί. Έτσι ο Γιέσκυρος. Εγώ καταλαβαίνω. Η Κατερίνα δεν μπορεί να νιώσει πόσο μας λείπει εκεί στο Αμέρικα Ελλάδα. Πόσο πονάμε για την πατρίδα. Έτσι ο Κατερίνα. Θα το δεις. Θα το δεις. I promise. Ελάτε λοιπόν, η μαμά, η θεία σου Μάρκο, έχει ετοιμάσει κάτι φαγητά και κάτι γλυκά. Μέρες τώρα κάνεις τις ετοιμασίες. Πού είναι η γυναίκα ο καφές. Τώρα στον θέρμα, ένα λεπτό. Κοίτα, Κώστα, τώρα που θα έρθει το παιδί, μην αρχίσεις και του μιλάς όλη την ώρα για την κρίση. Εμείς όλοι περνάμε, περνάμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα για να το συζητήσουμε. Μην του χαλάσουμε τις λίγες μέρες που θα έρθει να μείνει μαζί μας. Καλά, ρε γυναίκα. Μορφωμένο παιδί είναι. Γεννημένο στο εξωτερικό. Τι νομίζεις, δεν θα τα δει, δεν θα τα καταλάβει ή μήπως δεν τα ξέρει. Δηλαδή, τι νομίζεις, ότι ο Μάρκος πιστεύει ότι εμείς εδώ τρώμε χαβιάρι και σολομό. Πω πω, δεν ξέρω τι λες εσύ Κώστα. Πάντως εγώ, όσο πετρέλαιο έχουμε, θα το κάψω αυτές τις μέρες. Να ζεσταθεί το παιδί, να μην καταλάβει τίποτα. Κάνε ό,τι θες. Θεία. Μάρκο, Μάρκο μου, παλικάρι μου. Πω πω, πώς μεγάλωσες. Ίδιος ο λάμπρος μας ο πατέρας σου. Αχ, λάμπρο μου, μα στέρισε η ξενιθιά. Μα να που έχω εδώ το Μάρκο μας. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε, παιδί μου. Ω, Θεία, είσαι πολύ καλή. You too good. Πόσο όμορφο να έχει κανείς συγγενείς στο Ελλάδα, στο Αμέρικα. Συνέχεια για εσάς μιλάμε. Καλώς μας όρισαν, Ισκέ. Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε. Σπύρο, Κατερίνα, παιδιά. Έλα, Μάρκο. Πάρε τα πράγματα του Μάρκο. Κάτσε. Άντε, κάντε καμιά πουλιά. Το παιδί είναι κορασμένο. Τόσο ταξίδι έκανε. Έτσι και η θεία. Είμαι πολύ ωραία. Κάτσε να μιλήσουμε. Δεν θέλω να χάσω ούτε στιγμή από το ταξίδι. Καλά, Μάρκο μου, όπως θες. Να σου βάλω όμως λίγο ζεστό μπακλαβά. Μόλις το ρίξα το σιρόπι. Μπακλάβα, όπως μου ζακαστεία. Θα τον αμφωνεί στο Αμέρικα. Έτσι και η θεία. Κάτσε να μιλήσουμε. Φάει τώρα, Μάρκο. Πακούμι έχουμε. Γιατί μετά. Τι έτσι. Ενώ η Ελλάδα δεν πάει καλά οικονομικά. Ας τα αγόρι μου, μας τα φάγανε, μας τα πήραν όλα. Από άρχοντες, μας κατήτησαν ζητιάνους.
Κάθε μέρα πληρώνουμε τέλη, χαράτσια, ΦΠΑ, ΦΑΠ, νέους φόρους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχουμε εξαντληθεί. Τους αφήσαμε πατέρα, δεν αρθώσαμε τα ανάστημά μας. Όλοι έτσι χαστάνε και οι φοροφυγάδες διασκεδάζουν τις βάρους μας. Αλήθεια, Μάρκο. Μάθαμε ότι και στην Αμερική έχετε προβλήματα. Τι γίνεται εκεί έξω? Thank God. Πληγητώσαμε το δημοσιονομικό κρίνο. Δημοσιονομικό κρίνο, ναι, Μάρκο. Oh yeah, that's right. Αλλά και εκεί. Μη φανταστείτε ότι είναι εύκολα. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Μετά τους Lehman Brothers, μια τράπεζα εκεί στο εξωτερικό, πολλοί άνθρωποι έχασαν σε μία μόνο μέρα όλους τα χρήματα. Υπογνάστηκαν, άνεμοι, άνθρωποι στα σίδια, ακόμα και με στο ίδιο το New York. Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο τοπικό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο και απειλεί τη γενιά μας. Και εσύ τι λες? Υπάρχει έξοδος από την κρίση. Θα τελειώσει ποτέ, Μάρκο. Δεν βλέπω να αντέχουμε για πολύ ακόμα. Η ανιψιά μας, η Γεωργία, δεν έχει δουλειά. Ο Νίκος, ο γιος αδερφής μου, με δύο πτυχία, δίνει συνέχεια συνεντεύξεις του παιδί. Ούτε σερβιτόρο δεν το παίρνει. Κάθε οικογένεια και ένας άνεργος. Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Όταν θα σε πάμε βόλτα στο κέντρο, θα το δεις και θα σπαράξεις καρδιά σου. Θα το δεις και μόνος σου. Τραγικό. Αλήθεια, Μάρκο, τι λένε για μας εκεί έξω? Θα γλιτώσουμε. Να και ο Πακλαβάς. Ορίστε, Μάρκο μου. Ευχαριστήρια. Και το πρόσωπο σου. Είναι πολύ ωραία θεία. Γεια στα χέρια σου, Νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσένα σπίλο, δεν σου αρέσει? Χαλιά μαύρα πάλι. Δίε, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Αλλά, in my point of view, η κρίση δεν είναι μόνο κρίση χρημάτων. Είναι κρίση αξιών. Στην ομογένεια, συνέχεια σκεφτόμαστε την πατρίδα. Μιλάμε συνέχεια γι' αυτό. Μας έχουμε λεφτά και τα στέλνουμε σε σχολεία. Αλλά είναι μόνο τα λεφτά, Θεία. Έχετε ακούσει για κάποιον Έλληνα οικονομολόγο από τη South Africa, τον Πίτερ Οικονομίδης? Λοιπόν, έχω βρει μια καταπληκτική ομιλία του στο ίντερνετ. Αυτός ο οικονομολόγος λέει, αλλά γιατί να σου δείξω μισό λεπτό να βγάλω τα iPad. Και τι καινούργιο λέει, Μάρκο, αυτός ο οικονομίδης? Τι, μιλάει το rebranding του Έλληνα. Rebranding, δηλαδή? Branding. Είναι η εικόνα. Το image, δηλαδή, που δίνουμε out. Έχει έξω στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα, δεν τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Ή μάλλον, δεν μας βοήθησαν. Και εμείς, πάντα εξαρτώμαστε από αυτούς. We depended on them. Και τώρα, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε μόνοι μας να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί έξω. Αυτό είναι το rebrand. Βλέπεις τι είναι? Πρέπει να πάψουμε να λέμε δεν γίνεται. Είναι όλα εκεί. Εκείνοι που έφτιαξαν την Ακρόπολη, που έφτιαξαν την Αγιά Σοφιά, είπαν γίνεται. Μισό λεπτό όμως. Ακούστε, προσέξτε λίγο. Καλέσουμε τον κύριο μιλητή μας, τον κύριο Οικονομίδη, για τον οποίο δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, μεγάλες γνώσεις, και ελπίζω να απολαύσουμε την ομιλία του με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει να μας φέρει. Καλημέρα σας. Λέγομαι Οικονομίδης, γεννήθηκα στη Νότια Αφρική, έχω ζήσει ανά τον κόσμο και έχω διαλέξει να ζω στην Ελλάδα γιατί το αγαπάω πάρα πολύ. Brand is what people think of you. Nothing more, nothing less. That's all it is. Everything is a brand. Whether you are aware of it or not, each one of us has got our brand. Very different to brand
is branding, because branding is the process of managing your brand. In other words, it's the process of managing what people think of you. Very different. Greece is one of the greatest brands that's never been branded. We've spent millions over the years in promoting tourism. We have not been branding Greece. We have not been managing what people think of us. Here's a statement from Valéry Giscard d'Estaing, which he made last year. I think it was the beginning of May. He said, "Europe without Greece is like a child without a birth certificate." And by the way, that's exactly what Europe feels at heart. The world knows that. We are Greeks. We have the power to imagine. And now it is time to imagine the future. Greece is the heart, the soul, and the spirit of the Mediterranean. Greece needs to own this. Greece needs to express this. Greece needs to inspire and be inspired by this. And as Mr. Lambinopoulos says, that word should be Greeks need to inspire and be inspired by this. Our future rests in our hands because we are Greeks. We have the power to imagine, and now it is time to imagine our future. And I want to read to you an excerpt from my blog. It says, "Greece is on the verge of bankruptcy, but we are not a bankrupt nation. We are Greeks, people with the power to imagine, people with the intelligence to turn imagination into reality. We imagined democracy. We imagined the Acropolis. Now it's time to imagine the future." Thank you. The second most common word is "then yinete." "Then yinete" means, "I don't feel like doing it." It's a very flexible word, by the way, versatile. It also means it can't be done. It means it can be done, but I'm busy having lunch right now. It means all sorts of things. But "then yinete" is the second most common phrase in this country. Yinete. We've got to take this "then" word and just get rid of it and stay with the yinete, because yinete. By the way, it's got to yinete, because if it doesn't yinete, we're in deep shit. Καλά, καταπληκτικός Μάρκο. Έχω μείνει άφωνος. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ο Οικονομίδης. Και δηλαδή, Μάρκο, για να καταλάβω καλά. Ο Οικονομίδης λέει πως πρέπει να ανάψουμε την εικόνα μας προς τα έξω, αλλά και από μέσα μας. Εκβαθέα. Άρα, να αναγεννηθούμε από την παράδοσή μας. Αυτό λέει ο Οικονομίδης Μάρκο. Αυτό ακριβώς, φίλος. Αυτό, certainly, θέλει πολύ κόπο, αγώνα και υπομονή. It's not easy at all. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όπως η Ελλάδα, πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω στις ρίζες της. Να χτίσει το μέλλον, το future, στην ιστορία της. Και τι να κάνουμε δηλαδή, Μάρκο, να πάμε πίσω, γίνονται αυτά. Όχι, Κατρίνα. Μην το παίρνεις έτσι. Σέβομαι το παρελθόν μου, αγαπώ την ιστορία μου, δεν σημαίνει γυρνάω πίσω. Δεν σημαίνει είμαι σκοτάδι. Όταν θυμάμαι, όταν κρατώ τη μνήμη μου ζωντανή, πάω μπροστά. Η Αμερική ποτέ δεν ξέχασε την ανακαινησία της. Ποτέ δεν ξέχασε τον Benjamin Franklin, ούτε τον Lincoln. Γιατί όταν ένας λαός ξεχνάει την ιστορία του, θα αναγκαστεί και να την ξαναζήσει. Έχεις δίκιο, Μάρκο. Και αυτό βάλω, Κατρίνα. Είμαι Έλληνας, ξέρεις. Και είμαι περήφανος που έχω μέσα μου αίμα ελληνικό. Και θέλω η Ελλάδα, η πατρίδα μου, να μην ξεχάσει τους αγώνες της. Να αναγεννηθεί μέσα από την πίστη, την πατρίδα και την ορθοδοξία της. Κατερίνα, έχετε κοντά σας και την Παναγιά. Τι φοβάστε? Η Ελλάδα θα ξαναβρει ό,τι έπεσε. Όλοι θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Και εμείς και εσείς. Έτσι, μπράβο, Κατερίνα. Thank you.
Στο Κεφαλόβρυσο, ο Μάρκος Μπότσαρης με 60 συντρόφους του διάβηκε την πύλη της αιωνιότητας. Κι ήτανε Αύγουστος, κι ήτανε παλικάρι. Ο θάνατος του Μάρκου συγκλώνησε την Ελλάδα που ορκίστηκε να εκδικηθεί το χαμό του. Συγκλώνησε την Ευρώπη και την Αμερική. Οι φιλέλληνες επισκέπτονταν την Ελλάδα. Οι ποιητές έγραφαν οδές για το χαμό του. Ο Μάρκος τάφηκε με τη μέση αρχηγού στο Μεσολόγγι, όπου μέχρι και σήμερα βρίσκεται ο τάφος του. Τρίτη σκηνή. Μεσολόγγι. Ο κήπος των ηρώων. Είναι παραμονές της 25ης Μαρτίου. Ο νεαρός απόγονος του ήρωα πραγματοποιεί το σκοπό του ταξιδιού του. Είναι στο Μεσολόγγι, μπροστά στο μνήμα του πάπου του. Είναι πολύ συγκινημένος, καθώς το νου του φέρνει την κηδεία του αγωνιστή, το δάκρυ των Ελλήνων. Τα λόγια του φιλέλληνα Αμερικανού ποιητή Fitz Greene Halleck, όπως τα διάβαζε στο σχολείο του σε γνήσια αγγλικά. Όλα αυτά ξανατρέχουν στο μυαλό του. Συγκινημένοι, οι νεαροί πρωταγωνιστές της ιστορίας μας αναρωτιούνται πού είναι εκείνη η φλόγα, η φλόγα που η Ελλάδα φύλαξε με αίμα και θυσίες μαρτύρων και κράτησε αναμένη σε περίοδο 4 αιώνων σκλαβιάς. Θα την αφήσουν να σβήσει, θα αφήσουν το ολοκληρωτικό κακό να επιβληθεί στην οικουμένη. Καθώς η πατρίδα μας διαβαίνει την πιο σκοτεινή ώρα της ιστορίας της, εκείνοι νιώθουν μέσα τους βαθύ το χρέος να την ξαναβγάλουν στο φως. Ο νεαρός Μάρκος βγάζει από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του ό,τι πιο πολύτιμο κρατάει πάνω του. Το ασπάζεται με δέος. Όλοι σκύβουν και κοιτάζουν. Ξαφνικά να, πάνω στο μνήμα ξετυλίγεται η γαλανόλευκη. Αδυνατή η λογική να εξηγήσει και ο νους να κατανοήσει και να ερμηνεύσει στη συνέχεια τις αιτίες που οδήγησαν στην επιτυχία του αγώνα των προγόνων μας το 1821. 400 ολόκληρα χρόνια φρικτή σκλαβιάς. Πώς μπόρεσαν αλήθεια μια χούφτα άνθρωποι, φτωχοί, ρακένδυτοι, αδύναμοι και ανοργάνωτοι, χωρίς καμιά βοήθεια από τις ισχυρές δυνάμεις της εποχής τους, να αποτινάξουν τον τυραννικό ζυγό μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας. Τι ήταν αυτό που μετέτρεψε τους αξιολείπητους ραγιάδες σε ήρωες? Ποια δύναμη φούσκωνε τα στήθη τους, φτέρνε την ψυχή τους και χαλίδωνε το σώμα τους? Είπαν, και δεν είχαν άδικο, πως το μυστικό του θριάμβου τους ήταν ο ακίνητος πόθος για ελευθερία. Γι' αυτό και το σύνθημά τους ήταν «Ελευθερία η θάνατος». Γι' αυτό και το τραγούδι τους. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Είπαν και δεν είχαν άδικο πως ο Έλληνας δεν είναι γεννημένος για τον εξευτελισμό και την τροπή. Γι' αυτό και κανείς δεν άντεξε την εθνική ταπείνωση. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Πάνω και πέρα από όλα αυτά υπήρχε μια θεϊκή δύναμη. Και σήμερα την πατρίδα μας περνάει δύσκολες ώρες. Ζει στη μέση οικονομικής εξαθλίωσης και εθνικού εξαθλισμού. Οι μεγάλες δυνάμεις εκμεταλλεύονται τώρα την αδυναμία μας. Ζηλεύουν τη στρατηγική μας θέση και προσπαθούν να εξαφανίσουν την ορθοδοξία μας. Είμαστε φτωχοί από εξωτερικούς συμμάχους. Ανυπεράστες και αποκέντες που με εθνικό συμφέρον θα καταφέρουν δύναμη να βγάλουν από την κρίση. Όμως η ελπίδα δεν χάθηκε. Οι ήρωες του 21 και ανάμεσα τους ο έντοχος πάπους μου, Μάρκος Μπότσαρης, που την αναστέλνουν και πάλι εκτός μας.
Αυτοί με την αρετή, την αντρία και την πίστη τους κατάφεραν να αναστήσουν την εγκορμένη Ελλάδα μας. Το μέλλον της Ελλάδας μας εξαρτάται τώρα από τη δική μας ζωή, από τον δικό μας αγώνα. Όρκο σου την ημερό, σήμερα και για πάντα, στην Ελλάδα ένδοξη δεν ανώσουμε στον κόσμο. Εμείς, αυτή η γενιά, η δικιά μας γενιά,